Καλώς ήρθατε στο κλειστό γήπεδο του Sonic Arena 86 εναντίον Salonic σήμερα. Το Τζάπολ θα επιδείξει τον υψηλό δύο ομάδων. Ο Μουτσέλης με τον Γιώργο τον Τάσιο. Το Τζάπολ τον πάνω Salonic. Πρώτη επίδεση είναι για την για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Ένα σούτ για τρεις άστοχο, αμυντικό rebound από το Φραγί, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στον συμπαίκτου Φραγί. Σούτ για τρεις άστοχο, επιθετικό rebound Καραγιάννη. Πάσα έξω, Καραγιάννης είναι μόνος του, ο Σιλονίδης Φραγί. Bad baseline, πολύ όμορφο πάσα Καραγιάννη, ο οποίος θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Είναι επίδεση Σαλονίκ με το νούμερο 5. Σουτ για 3 το 17. Ο Τέγος με τη χώρη rebound. Και τώρα κατεβάζει μπάλα ο Βαδόπουλος. Ο Βαδόπουλος στην μπάλα θα βρίσκει weak side στον Καραγιάννη. Πολύ ωραία πάσα στο κόψη του Βαδόπουλου. Φραγκής, δύσκολη προσπάθεια να στοχίσει. Και έδωσε τον συνδυασμό ο Παπαδόπουλος για τους Σαλονίκς. Ο Παπαδόπουλος, πολύ όμορφη πάσα στο συμπαίκτο που θα στοχίσει και αμυντικό rebound Φραγκή. Νωρίτερα αυτός ο Καρακίτσας. Με το νούμερο 14 τώρα ο Σιμεωνίδης. Ο Μουτσέλης θα στοχίσει αυτό το καλάθι. 4-0 με τον Sixers. Ο Παπαδόπουλος θα είναι πάλι του Σαλονίκς. Θα σταματήσει τα σουτάρ για 3 και θα εστοχίσει 4-3. Ο Παπαδόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα για τους 86ers. Παπαδόπουλος, Σιμεωνίδης. Θα στοχίσει ο Καραγκίδης στο αμυντικό rebound. Θα αφήσει τον Τέντζο. Τέντζο που πιέζεται, πάει στο drive. Πολύ ωραία πάσα από τον Παπαδόπουλο που συνεχίσει. Αμυντικό rebound του Μουτσέλη, ο οποίος θα πει στον Παπαδόπουλο. Θα γίνει το κλέψιμο. Φανάει Τέντζο που θα κερδίσει το φάουλ. Η κατοχή μένει για τους Σαλονίκς. 4-3 το σκορ. Θα πάρει την μπάλα με το νούμερο 9 ο Τάσιος. Καρακίτσας. Ένα σούτ για την Τελοντέγο, άστοχο και αμυντικό την Παντουραγή. Ο οποίος θα πει την Παλπαδόπουλο. Αυτό είναι τη μία γρήγορα το Καραγιάννη. Καραγιάννη θα προσπαθεί να πάει την baseline. Αλλά θα κάνει φάουλ χαμηλά με το νούμερο 9 ο Γιώργος ο Τάσιος. Θα εκεί στην επαναφορά. Θα δώσει τον Σιμεωνίδη, ξανά Φραγκή. Step back, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Και έχουμε ένα μικρό από τον Παπαδόπουλο. Θα προσπαθεί να τρέξει ο Σαλονίκς. Ένα σούτ για τρίτα το τέντρο. Άστοχο Σιμεωνίδη. Μουτσέλη, συγγνώμη, θα δώσει την πάτο Παπαδόπουλο. Πάσα έξω στον Σιμεωνίδη. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Και ένα μικρό ρημπάμπι από τον Τάσιο. Ο Παπαδόπουλος τώρα θα αφήσει τον Καρακίτσα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα στον Παπαδόπουλος. Είναι μόνος ο Τέντζος. Θα σουτάρει, θα στοχίσει επιθετικό rebound του Σαλονίκη στο δια 2. Και θα στοχίσει ο Μετέγος. Θα εκεί στρώνει την μπάλα. Θα δώσει τον Καραγιάννη, αφού έρθει ο Μιτσέλη. Αλλά θα βγάλει την μπάλα έξω ο Παπαδόπουλος. Επαναφορά τον βίντεο μας να εκτελέσει ο παίκτης των 86ers για 3 στο Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος rebound, ο οποίος τρέχει σε εκβιασμό. Θα σταματήσει τα στάρ για 3 άσοχο. Παλεύω καλά και το rebound. Αλλά πολύ έχει ο Παπαδόπουλος να πράξει τα πόδια του.
Παπαδόπουλος τώρα, περνάει αργά το κέντρο. Παπαδόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Συνονίζει μια φορά, Παπαδόπουλος. Θα πάρει το σκήνα που μου θέλει, θα βρει ο Καραγιάννη. Πολύ όμορφη πάση Συνονίδη, ο Παπαδόπουλος θα περάσει τον αντιπαλό του, Τραγής τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Τραγής θα δώσει τον Καραγιάννη που σε κερδίσει στο φάουλ του για να εκτελέσει δύο βόλες. Καραγιάννη στην αντιπλή βόλες και έχουμε αλλαγές για τους Αλονίξ. Θα βγει με το νούμερο 9 ο Τάσιος και θα μπει ο Παπαδόπουλος. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Καραγιάννης. Με το πορτοκαλί σου έφτανε ποιος είναι. Ο Πατήκας πριν. Εύκολο στο τρίποντο. Θα στοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Καραγιάννης. Πατήκας δεν βάζει την μπάλα. Θα δώσει το τέντο. Καρακίτα είναι ελεύθερο για τρεις. Θα στοχίσει. Καρακίτα του πάουν. Ο Παπαδόπουλος θα βρει τον Καραγιάννη. Την φραγή. Θα δοκιμάσει για τρεις. Θα στοχίσει. Μουτσέλης θα βρει πάνω στο έξω. Ο Παπαδόπουλος. Θα περάσει. Θα κάνει λάθος. Θα κλέψει την μπάλα ο τέντος. Και στον εφημιάζει. Κατεβάζει τώρα την μπάλα ο Παπαδόπουλος για τους 86ers. Ο Παπαδόπουλος, πολύ ωραία σπιν, θα κάνουν το λάθος και θα κλέψει και φέρει τον εμφυδιασμό. Τέντζος, θα δοκιμάσει ένα θυγιατρής, θα στοχίσει. Εμφυδικόρη Παπαδόπουλου, θα κλέψει η μπάλα όμως ο Καραγιάννης. Και ο Βραγκής τώρα είναι μιλιο το χυμό. Βραγκής θα δω στον Καραγιάννη. Σημεωνίδης, Μουτσέλης. Θα κάνει αυτό το away και θα έρθει ο Μουτσέλης. 6-7, 4-5, πολύ όμορφη φάση του Μουτσέλης. Την επίθεση τώρα η Σαλονίκ. Τέντζος είναι μόνος του για τρεις, θα στοχίσει από τώρα Καραγιάννης. Ο Παπαδόπουλος έχει γρήγορο εμφυδιασμό. Ένας με όλους και θα στοχίσει, 8-10. Πατήκας με την μπάλα. Πατήκας, πάσα τον Παπαδόπουλο, ξανά ο Παπαδόπουλος. Θα περάσει στα σταματημένο τον αντιπαλό του, πάσα στην weak side, στην για τρεις. Και θα στοχίσει ο Φίλιππος ο Τέγος. Πολύ όμορφη συνεργασία του Σαλονίκ. Καραγιάννη στον Ιμπάλα. Θα βρει πολύ ωραία τον Συνονίδη, ο οποίος θα στοχίσει από κοντά. Και 10-13. Θα δε βάζει μπάλα πατήκα, σε την αφήσω ο Παπαδόπουλο. Αυτό στο τέντσο. Θα βρει πολύ από τον Πατήκα, όπως έχει πάρει ένας θυγιατρής, θα στοχίσει όμως. Θα συγχώρει πάνω Φραγκή. Φραγκής ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει το Μουτσέλη, Μουτσέλης, ένας με τρεις, θα κερδίσει ο φαλ Μουτσέλης στη λήξη του χρόνου.
Και έχουμε αλλαγές. Θα μπει ο Παντελίδης στη θέση του Μιονίδη να πάρει μια ανάσα. 2-34 για τη λήξη του περίοδου. 10-13 το σκορ. Ο Βαδόπουλος θα κάνει το λάθος. Δεν το σκορ σε συνδυασμό. Θα μπει το Παπαδόπουλο. Μέχρι μέσα αυτός θα δεχτεί θεαματικό μπλοκ από τον Μουτσέλη, τον Γιώργο. Την επίδεση τώρα η Σαλονίκη, Πατήκας. Πάει στον drive, θα πατήσει δυνατά, θα στοχίσει όπως θα γίνει το φάουλ. Θα δώσει πάνω στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος θα βρει το φαρακί μόνο του, θα δοκιμάσει για τρεις, άστοχο. Και με την κόρη πάνω Πατήκα. Θα βρει γρήγορα με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχασε και λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Έξι μπάλα στον Τέχο. Τέχος μέχρι μέσα, δίδυνο προσπάθεια, δεχεί το μπλοκ, παίρνει το rebound όμως. Πολύ όμορφη πάσα στον Παπαδόπουλο, θα στοχίσει. Τέχος ο rebound. Έχει χτυπήσει το κεφάλι. Και έχουμε αλλαγές. Θα βγει ο Φραγκής. Το παιδί χωρίς φανέλα ποιος είναι? Νούμερο 16. Ο Μάρκος. Ο Μάρκος μου θέλει να μπει. Επαναφορά την baseline. Νούμερο 7. Μάρκος Μουτσέλης. Δέντρο θα βρει πολύ όμορφο καρακίτσα που θα στοχίσει η Τσεπαφή. Από την πορεία του βάζει το καρακίτσα στο Παπαδόπουλο στο rebound. Παντελίδη, Καραγιάννης μέχρι μέσα για την Τσεπαφή και έχουμε να εκτελέσει δύο βολές. Καραγιάννης μας εκτελέσει δύο βολές. 1-14 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Θα σοφίσει πολύ πολύ, μπάλα έτσι έκανε πατήρι, αναπήθησε δύο φορές ο Στεφάνη. Ετοιμάζει να εκτελέσει δεύτερη. Θα σοφίσει 1-13, 1-14 για την λήξη. Τέντος, γρήγορα στον Πατήκα. Πατήκα σκυπάει στο close out. Πολύ ωραίο γύρος, έβαλα να σοφίσει το τέλος του Πατήκα. Παπαδόπουλος θα φτάξει να βρει τον Παπαδημητρίου, έξω η πάσα του, αλλά δεν ήταν καλή εκτέλεση. Πατήκας τώρα θα αφήσει το τέντο. Θα ανάγκησε τους περνάει κέντρο. Θα πάρει και το σκύνα το τέγο. Καρακίτσας, προσπαθεί να περάσει, θα περάσει. Θα στοχίσει όπως θα βρει τη συνέχεια. Παπαδόπουλος θα αφήσει την μπάλα στον Παντελίδη. Παντελίδη θα βρει τον Παπαδημητρίου, Θα χάσει μπάλα τον Τέντο. Με τη βοήθεια του Τέχου. Στην επίθεση τώρα ο παίκτης στο Θα πετύχει το καλάθι ο Πατήκας. Παντελίδη την μπάλα. Μάρκος Μητσέλης, Παντελίδης, πολύ όμορφη πάσα, πολύ όμορφη συνεργασία της Sixers, παρά λίγο να βάλει το καλάθι. Και έχουμε λήξει της πρώτης περίοδου, 86ers 11, Salonique 15. Μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι για τη δεύτερη περίοδο. Πρώτη επίθεση έχουν οι Sixers. Παντελίδη της μπάλα.
θα την αφήσει τον Βαδόπουλο. Θα πάρει το σκέρα του Μουτσέλη. Προσπαθεί να πατσεντράει, πάσα έξω Παντελίδη. Ο Βαδόπουλος. Ένα σούτ για τρεις. Θα ευστοχίσει ο Βαδόπουλος. 14-15. Τέντζος. Πατήκας. Ένα σούτ για τρεις. Ο Αθήνα πατήσει ο Πατήκας. Δεν θα καταφέρει όμως. Ένα σούτ πάουν. Ο Βαδόπουλος. Πατάει την μπάλα από τον Μάρκο Μιτσέλη. Παντελίδη την μπάλα. Θα δώσει γρήγορα στον Παπαδόπουλο. Άλλο ένα τρίπο του Παπαδόπουλο. Θα στοχίζει την φορά. Μουτσέλη στο rebound. Γιώργος Μουτσέλης. Θα αφήσει την μπάλα στον Παντελίδη. Καραγιά. Ο Αντιμητρίου θα πατήσει γραμμή. Η κατοχή περνάει στους Σαλονίκς. Τέντζος. Θα πάρει την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Οργανώνει την επίθεση του Αντιμητρίου. Τέντζος. Θα πάρει το σκέντρο στέγω. Πατήκας, πάει στο drive μέχρι μέσα και εμείς το πάμε να κερδίσει δύο βολές. Τιμωρεί ο Πατήκας θα κακλώσει από το Nets Sixers. Πατήκα στη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει. Θα μην περπάνε τον Παπαδόπουλος. Θα αφήσει την μπάλα στον Παντελίδη. Αυτός γρήγορα στον Μάρκο Μουτσέλη. Πολύ όμορφη συνεργασία που θα καταλήξει με καλά την Παπαδόπουλου. 16 όλες στο Παρίσι με τη Σίξερ. Πέτσος. Με το 17 ο Στέγος. Ξανά Τέντζος, θα πάρει και τον Στέγο. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει την κόρη πάνω του Παπαδόπουλου. Στέγος, ένα για τρεις. Θα στοχίσει και θα έγινε μια από τον Σαλονίκς. Περνάει το κέντρο ο Παντελίδη. Ο Παντελίδη στο τράι. Θα πιάσει την μπάλα. Στον Παπαδόπουλο που είχε κερδίσει το φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Επαναφορά την baseline. Παντελίδης. Θα βρει τον Μάρκο Μουτσέλη. Αυτός του Παντελιτρίου. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. Παντήκα στο rebound. Τρέξε τον εμφυδιασμό. Θα βρει το Τέντζο, ένα σούτ για τρεις, άστοχο και μακρινό rebound από τον Παντελίδη. Ο οποίος θα κρατήσει μπάλα. Θα βρει το Γιώργο Μουτσέλη, Μουτσέλη θα περάσει ανάμεσα, θα κερδίσει το Φαβαμιλά. Και έχουμε time out του Σαλονίκς. 16-19 το σκορ, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Τώρα αφορά την baseline για τους 86ers. Μουτσέλης, ένα δύσκολο σούτ, θα ευστοχίσει. 18-19. Μουτσέλης είναι πολύ επικίνδυνο και κοντά και μακριά τη ρακέτα. Πατήκα την μπάλα, θα την αφήσει τον Τέγο. Τέντζος. Το drive, το φάω τα μιλά. Η επαναφορά με τη sideline. Πατήκα στην επαναφορά. Θα δώσω και Παπτόγλου. Θα πιάσει την μπάλα. Τέχος. Κοιτάει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Δεν θα τη δώσει. Πατήκα σε ένα σουτ για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Τέντζος προσπαθεί να τη σώσει. Άρα δεν καταφέρει. Ο Παπαδόπουλος τώρα για τους 76ers. Μπροστά στο Μάρκο Μουτσέλη. Ξανά ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδημητρίου, Μουτσέλη Γιώργο, είναι συνήθεια μόνο του ο Μάρκο. Θα πάρει την μπάλα με τα παίξτρα πάσα και θα εστοχίσει πολύ ωραία κυκλοφορία από του 86ers.
Του Παπτσόγλου, Τέντζος, ένα σουτ για τρεις είναι μόνος του. Δεν θα κάνει πάνω Βατίνη. Ο Παπαδημητρίου θα περάσει ο ίδιος στο κέντρο. Θα βρει τον Παπαδόπουλο, δεν θα σουτάρει. Μόνος ο Παντελίδης. Ο Παπαδημητρίου θα βρει τον Μουτσέλη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Και έχουμε αλλαγές για τις δυο ομάδες. Θα βγει ο Παντελίδης και θα βγει ο Καραγιάννης. Για τους Σαλονίκης θα βγει ο Κυπαπτσόγλου. Θα βγει και ο Τέγος και θα μπει με το νούμερο 9 ο Τάσιος, το νούμερο 13 ο Τσούκας. Ο Γιώργος Μητσέλης τώρα στις βολές. Θα σοκεί στην πρώτη, 23-22. Θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Ετοιμάζεται εκτελέσει και τη δεύτερη. Θα εστοχίσει 24-22. Τέντο. Πατήκας. Με το 9 Τάσιος. Παπαδόπουλος. Δεν το μάλλον τέντος, αλλά δεν μπορεί να ξεμαρκαριστεί. Παπαδόπουλος. Θα πατήσει δυνατά για 3, θα στοχίσει, Μουτσέλη rebound. Θα δώσει το Μάρκο Μουτσέλη. Όπως θα ξεκινήσει την επίθεση του Sixers. Καραγιάννης, Φραγκής, πολύ ωραία του Γιώργο Μουτσέλη, ο οποίος θα κάνει αυτό το fadeaway και άλλο φορά και θα στοχίσει, 26-22. Τέντσος. Πιέζεται, Τέντσος, ένα σουτ για 2, άστοχο. Πάλα κατάληξη έξω. Καθυγμένη προσπάθεια από τον Τέντζο. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να δέσει τα κορδόνια το Γιώργο Πατήκας. Και συνεχίζουμε. Μάρκος Μουτσέλης ξεκινάει ξανά την επίθεση για τους 86ers. Γιώργος ξανά Μάρκος Μουτσέλης, άλλο ένα στο για 3. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, παρά λίγο εδώ να κάνει το 4-2. Στην επίθεση τώρα γρήγορα η Σαλονίκη, ο Παπαδόπουλος, στη weak side στον Πατήκα. Θα κάνει μια τρίπλα και σουτ, θα στοχίσει, Καραγιάννης στο rebound. Θα δώσει την μπάλα στον Μάρκο Μουτσέλη, το οποίο θα περάσει στο κέντρο. Γιώργος Μουτσέλη, προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει όμως, 28-22. Έχουν κάνει ένα μικρό σερί για τη Sixer, παίρνει τώρα την μπάλα. Πατήκας, μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδημητρίου. Και το δικαίωμα εκτελέσει δύο βολές. Πατήκας, θα στοχίζει τον βολή ο Γιώργος Πατήκας. Το 28-22 παραμένει. Πατήκα, θα ευτοχεί στη δεύτερη, 28-23. Μάρκος Πατήκας περνάει το κέντρο. Θα βρει τον Καραγιάννη μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα κάνει με το νούμερο 9 ο Τάσιος. Και έχουμε αλλαγές, θα γίνουν το 55 ο Παπαδημητρίου και θα μπει ο Παπαδόπουλος. Και για τους Σαλονίκς θα βγει ο Τάσιος και θα πάρει τη θέση στο Στέγος. Καραγιάννης, ωραίες βόλες. Θα έρθει στην πρώτη, 29-23.
αν εστιγείς τη δεύτερη θα ανεβάσει διαφορά για πρώτη φορά σε αυτά για τους Sixers. Θα στοχίσει, τον Cooper θα το πάρει ο Τέντζος, γρήγορα στον Μπατίκα μπροστά. Όπως οργανώσει την επίθεση των Θεσσαλονίκης, Τέντζος, Βαδόπλος, πατήρα το σκριν μέχρι μέσα. Πήγε να βρει πολύ όμορφο το Τσούκα, αλλά θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Φραγκής. Πάντα θα σίγουρα και από τον Παδόπουλο για τους Sixers. Όπως θα πατήσει δυνατά, θα εκτελέσει για τρεις να στοχίσει. Στην κόρυπα του Καραγιάννη, θα χάσει πάνω με τα χέρια του, Πατήκα σε εμφυλιασμό. Ο Παδόπουλος είναι μόνος ο Τέντζος, θα το επιχειρήσει. Σουτ για τρεις, άστοχο, που σέλνει σε rebound. Θα αφήσει τον Παδόπουλο. Ο Αδόπλος, θα βρει τον Καραγιάννη στο πως. Βάζει την baseline, πολύ ωραία σφραγή. Θα βγάλει ο Φραγκής στην μπάλα και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Θα βγει ο Μάρκος Μητσέλης και θα πάρει τη θέση του Σιμεωνίδης και ο Καρακίτσας τη θέση του Τσούκα. Φραγκής σαν καβρί το Γιώργο Μουτσέλη Μουτσέλη σε ένα, σαν το ενός, θα έχει καρακίνηση και βοήθεια. Δύο, δύο. Έβαιναν στάρι ο Σιμεωνίδης, δεν είχε το χρόνο και έχουν την ευκαιρία τώρα να μειώσουν διαφορά οι Θεσσαλονίκης. Ο Αδόπουλος το Μουτσέλη, ο Αδόπουλος θα το περάσει στα πόδια από δύο. Και 29-25. Σιμεωνίδης, θα στοχίσει πρώτη βολή, το 29-25 παραμένει. Θα εκτελέσει τη δεύτερη, θα στοχίσει και με την κόρυπα του Τέντζου. Μπατήκας. Εγώ θα αποβεί το αντιπαλό του, Μπατήκας, σου για δύο. Θα στοχίσει, Μουτσέλ, Φερμπάου. Το Βαδόπουλος θα κατεβάσει την παραγγελία της Σίξερ. Πολύ ωραία του Καραγιάννη, ο Βαδόπουλος, ο Μπατήκα. Θα βρει σίγουρα τη σειρά του Καραγιάννη. Αυτός ο όμορφος Σιμεωνίδη, ο οποίος έχει κερδίσει το φάουλ και με εκτελέσει δύο βολές. Και έχουμε αλλαγές για τους Θεσσαλονίκης, θα βγει ο Καρακίτσας. Νούμερο. Και θα μπει νούμερο. Με το νούμερο 22 ο Καντίδης, ο Μιχαηλίδης, συγγνώμη. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Σιμεωνίδης για τους 86ers. Θυμάστε τώρα να εκτελέσει η δεύτερη βολή. Θα στοχίσει στη φορά, 30-25, διαφορά στους 5. Μπατήκας και δεν βάζει την μπάλα για τους Θεσσαλονίκης. Τέντζος με τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ένα δεύτερο στόπ από τον Παπαδόπουλο. Επίσης το Red Sixer με τον Καραγιάννη. Θα βρει το Σιμεωνίδη, Σιμεωνίδης, ξανά Καραγιάννη, σου για τρεις. Άστοχο, φραγγίζεται με την κορυμπάου. Θα βρει πολύ ωραία τον Σιμεωνίδη, ο οποίος θα πετύχει το καλάδι 30-25, ξανά διαφορά τους 6. Έντζος, 32-25. Και αν την κόρη πάνω τώρα του Σιμεωνίδη, την αφορά στις 7 υπέρ των 86ers. Ο Βαδόπουλος
Ένα σούτ για τρεις, άστοχο. Για την κόρη πάνω του Παπαδόπουλου. Θα βγάλει έξω το τέτοιο όπως είναι μόνος του, πιστάζει, θα εκτελέσει τελικά για τρεις, θα στοχίσει, πήγα το rebound και θα κερδίσει το foul και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Στην πρώτη βολή ο Παντίκας θα εξεχίσει. Θα στο κεφτιάτε, θα γίνει αλλαγή. Άκυρη αλλαγή για τους Θεσσαλονίκ. Στην επαναφορά Σιλονίδης. Θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Λογικά θα πάνε σε μια μεγάλη επίθεση οι Sixers. Να φάνε τον χρόνο. Να μην είναι πολύς χρόνος για τους Θεσσαλονίκ. Λαγής. Θα βρει τον Σιλονίδη. Όπως θα παίξει τον πλάτη. Λεωνίδης, δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ του Παπαδόπουλο. Τώρα μας εκτελέσει δυο βολές ο Γιώργος Μουτσέλης. Φτάσει εκεί στην πρώτη, 33-27. Θα μείνει και χρόνος για Θεσσαλονίκη, εκτελέσει την τελευταία επίθεση. 13,3 λεπτά. Τώρα μου τσέλνει στη δεύτερη βολή. Θα έρθει και στη δεύτερη. Πατήκα στην παραφορά. Θα βρει την μπάλα και λύσει τον τέντο. Τέντο του Βαδόπουλο. Θα πάει το σκιό του Βαδόπουλο. Πολύ καλή άμυνα του Βαδόπουλο και φάλτη ο διαιτητής. Ο τέντος θα κερδίσει το δικαίωμα εκτελέσει δύο βολές. Τέντος θα ετοιμάζει να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα εξοχίσει 34-28. Θα εκτελέσει η δεύτερη, θα στοχίσει, θα αγγίσει το rebound. Μουτσέλη, θα πετάξει την μπάλα. Δεν υπάρχει μπάζερ, λήξη του πρώτου μηχρόνου. 86ers 34. Θεσσαλονίκη 28. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γήπεδο του Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή έχουμε η Θεσσαλονίκη με τον Πατήκα. Να αφήνει τον Καρακίτσα. Τέντζο. Σουτ για τρεις. Άστο τον Παπαδόπουλο. Μουτσέλη στο rebound. Θα αφήσει τον Φραγκή, ο οποίος θα ξεκινήσει την επίθεση για τους 86ers. Ο Σιμεωνίδης, Μουτσέλης για δύο, θα ευστοχείται ο Γιώργος Μουτσέλης. 36-28, διαφορά ως 8. Αν δεν κάνω λάθος για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Βασίκας, μέχρι μέσα πολύ ωραία σπίτι σε καλάθι. Πολύ όμορφα σε ερωτηματικά. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Τέγος. Επαναφορά από την baseline. Με τον Σιμεωνίδη, του διατρίου τον Βαδόπουλο, άστοχο. Μουτσέλη στο rebound, θα στοχίσει. Θα πάρει ξανά το θετικό, δύσκολο προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ όμως. Και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές, το φάουλ το οποίο έκανε ο Βαδόπουλος. Θα στοχίσει. Θα
Σάσογης, η δεύτερη πατήκα θα περβάζει την μπάλα για τους Σαλονίκς. Τέντζος. Θα σε μαρκαριστεί, θα δοκιμάσει ένα φιλιατρή. Άστοχο. Δεν έστοχο σήμερα ο Τέντζος. Είναι ένα του λόγους που Σαλονίκη μισθόδε πίσω στο σκορ. Μάλιστα είναι την πολύ μεγάλη εμφάνιση του Σιμεωνίδη, του Μιτέλη Σινόπη. Καραγιάννη σε ένα σούντε αστάρ, θα πρέπει να φρακίνεται σε να πάρει την μπάλα. Πάσε έξω, ο Παπαδόπουλος είναι ελεύθερος. Θα χτυπήσει το κλωτσάου, ξανά Καραγιάννης. Θα ξαναπάρει την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος, Καραγιάννης. Φραγκής, θα στο δείσει. Ενδιασμό τώρα σε Αρνίξ, Τέντζος. Για την Πάντο που θα κάνει ο Παλόπουλος. Παπαδόπουλο, Καραγιάννης. Πολύ όμως πάσα και καλά του. Πάσα Καραγιάννη. Καλά το του Σιμεωνίδη. Πατήκας τώρα ένας με όλους. Θα στοχίσει με τσέρι και μπαμ. Θα αφή το Παπαδόπουλο. Φραγκή. Κουτσέρις πάσα έξω, Καραγιάννης, πάει στο drive και θα εστοχίσει, είναι το κενό. Πήγε μέχρι μέσα και θα κατσάσει το 32, θα κλέψει ο Παπαδόπουλος και θα εστοχίσει το 32 για πρώτη φορά οι εξήξες. Κάνουν μια φορά 10 πόντων. Και τώρα το Φραγκή μέχρι μέσα, Πατήκας, θα βρει το Παπαδόπουλος στην quickside. Θα πατήσει δυνατά, θα εκτελέσει άστοχο, Παπαδόπουλος rebound. Τον εμφυδιασμό τώρα για τη Sixers. Στην διατρή, στα άστοχο που συνομίζει. Το Παπαδόπουλος θα πάρει το rebound. Τέντζος. Το Παπαδόπουλος. Πολύ όμορφη προσποίηση. 42-34. Στην επίθεση τώρα για τη Σίξτερ μου Καραγιάννη. Φραγκής, Καραγιάννης, Μουσέγγης. Τι κατοχημένοι για τους Σίξτερς. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Παπαδόπουλος, θα ψάξει το Μουσέλη, όπως είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν θα καταφέρει. Πατήκα το rebound, πετάει από τον Παπαδόπουλο. Όμορφη πάση του Καραγκίτσου, όπως είχε δείξει και το λοιπόν του Πάρου Καραγιάννης. Γρήγορα στο σάι του Παπαδόπουλο. Θα βγει έξι να πατή, κάστα αργά προς την αρχή της κατοχής μπάλας. Την πίνεις τώρα η τσίξε. Θα στοχίσει, 44-34. Σαλονίκη τώρα με τον Πατήκα. Δύσκολο στα Πατήκα, θα στοχίσει. Ο Παπαδόπουλος το rebound, τον άνθρωπο από όλους. Έτσι έκανε τον Πατήκα, μου ξέρει να κλείσει την μπάλα. Μου ξέρει να τραγεί, αλλά είναι πολύ να την πάρει. Και
Μαλαγή, θα μπει ο Παντελίδης στη θέση του Μονίδη και ο Μάρτσο Μουτσέλη στη θέση του Γιώργου Μουτσέλη. Επίδεση τώρα η Σαλονί, Καρακίτσας, Πατήκα. Δύσκολη προσπάθεια, Καραγιάννης rebound, θα δώσω τον Μάρκο Μουτσέλη. Οργανώνει την επίθεση στον Παδόπουλο. Αυτό ο Καραγιάννης ξανά από Παδόπουλος. Θα κάνει το λάθος, η κατοχή περνάει Σαλονίκς. 4-57 για την λήξη του συνεισφεριόπου. Πέμπτος. Τώρα αν δεν είναι το Σαλονίκη, Τέγος, Βατίκα, σε ένα σούτ για τρεις, θα στοχίσει αμυντικό ριμπάουντ, Καραγιάννη. Παντελίδης, κατεβάζει την μπάλα για τους Σίξερς. Κατσάκη του Παδόπουλο, θα καταλήξει πάλι την κέντρη μετά από καραμπόλα. Φραγκής, μόνος, θα στοχίσει από 64. Παίρνει τα ημάτσα, λήξει, δεν διαφορά μεγαλώνει. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γήπεδο. Σόνι Καρένα, πρώτη επίθεση είναι, πρώτη επίθεση είναι το time-out είναι για Σαλονίκη. Τέντσος. Θα πάρει τον Παδόπουλο. Δεν θα μπορέσει από τον Παρτίκα. Ο Αδόπουλος μέχρι μέσα, θα βρει πολύ ωραίο τρέμο, μέσα στο χείρι της επαφής και αμυντικό rebound του Παντελίδη. Θα αφήσει πάλι τον Παδόπουλο. Έξυπνα ο Μαδόπουλος. Μουτσέλης πήγε να τον Καραγιάννη, αλλά την ακατεπάσα του. Το 46-34 παραμένει, 3-52 για τη λήξη. Στην της περίοδου. Τέγος. Θα αφήσει πάλι τον Παδόπουλο. Παδόπουλος στην μπάλα. Μέχρι μέσα, φάουλ χαμηλά την διοίκης. Φάουλ του Μάρκου Σιμεωνίδη. Επαναφορά με sideline. Ετοιμάστηκαν οι Καρακίτσας. Τέντσος για τρεις. Αστοχίσει την τέλος ο Τέντσος. Για να δούμε αν αυτό θα είναι το έναυσμα για την αντεπίθεση των Σαλονίκς. 40-67. Ο Παδόπουλος, Παντελίδης, για τρεις του Μάρκου. Και ένα που οι Σαλονίκοι έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και άλλη διαφορά τώρα. Με τον Τέντσο να ξεκινάει την επίθεση. Παραλίγο για τον λάθος και το κάνει, ο Μάρκος θέλει να κλέψει μπάλα για να φύγει τον Παδόπουλο. Παπαδόπουλος θα περάσει μάτι στο δίνει της εμπαφής, φραγκής, θα σωθήσει. Τέλος το ριπάω. Καρακίτσας, μέχρι μέσα θα κάνει το λάθος όμως, θα κλέψει την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Θα βρει το φραγκή αυτό το Ραγκιάννη. Έβγει από τα χέρια του, αλλά από τα χέρια του Πατήκα θα βγει μπάλα έξω. Και έχουμε αλλαγές για τους 86ers. Τα δυο φραγκής και αυτό το νούμερο 55 του Παδημητρίου. Ο Βαδόπουλος θα βρει τον Καραγιάννη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ του Τέγο και το δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές. Θα εξοχίσει την πρώτη βολή ο Καραγιάννης. Καραγιάννης θα εξοχίσει την δεύτερη σαν το πρώτο λεπτά. Του
για 3 θα το τέλει το άστοχο και αν το έβαλε ο Μαρτινιτέλη θα βγει ο Μαρκοτηλίδη. Μαρτινίδη θα βρει τον Παπαδημητρίου. Θα κάνει τον Παπαδόπουλο. Όπεζε και το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές για τους 86ers. Θα βγει ο Καραγιάννης και θα πάρει τη θέση του Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος τώρα για τους Θεσσαλονίκη. Θα δει το Τέντζο, αυτό το Μπαντίκα, μόνος ο Παπαδόπουλος στην κορυφή, στη διατρής. Θα στοχίσει, τελικό rebound. Αλλά θα κάνει βήματα ο Τάσκος. Το νούμερο 3 τώρα ο Παπαδόπουλος δεν βάζει μπάλα αυτή τη σίξερ. Μιτσέλης. Ξανά στο αδερφό του εκεί κλέψει την μπάλα όμως το νούμερο 9 ο Τάσκος. Τέντζος, Παπαδόπουλος, θα πατήσει δυνατά ο Σταρ για 2. Και πάρα λέει από το πατήρι, Μιτσέλης λοιπόν, θα την αφήσει στον Παπαδόπουλο. Παντελίδη, θα ψάξει ο Βαδουσίου, αλλά θα κλέψει την μπάλα με το μερικιά τάσκος. Μπαντίκα στα συνδυασμό, θα στοχίσει και αμυντικό rebound του Μάρκου Μιτσέλη. Παντελίδη την μπάλα, θα δώσει στον Βοαδόπουλο Μιτσέλη στη διατρής. Άστοχος και ο Μπαντίκα στα αμυντικό rebound. Τρέχει ο συνδυασμό, πολύ ωραίο Eurostep. Η μπάλα δεν θα το καταφατηρούνται τώρα. Παντελίδη, θα χάσει πάνω καρακίσω και με το πόδι και θα κάνει πόδι. Προσπάθειά του να σταματήσει τον πιθανό του για τον Θεσσαλονίκη. Και έχουμε time out Θεσσαλονίκη, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε τώρα στο Sonic. 55 ώρα τη λήξη της περιόδου. Παπαδόπουλος θα δώσει μπαλό στον Τέντζο να οργανώσει την επίθεση των Θεσσαλονίκη. Πατήκας, Παπαδόπουλος είναι μόνος του, δεν θα σουτάρει. Καρακίτσας, ένα σουτ για τρεις, άστοχο. Δεν θα το πάρουμε από την Μιτσέλη. Θα δώσει μπαλό στον παραμένει. Θα δώσει μπαλό στον Παντελίδη. Παντελίδη με την μπάλα, Μιτσέλης, Παπαδημητρίου, πολύ ωραία κάτω τα πόδια. Ήστοχος θα στοχίσει, ήστο rebound, θα στοχίσει και τον πάνω θα πάρει ο Τάσιος, όπως θα αφήσει τον Τέντζο. Θα μην κρύα το δευτερόλεπτο του Stage 6, Τέντζο. Παπαδόπουλος, πάει μέχρι μέσα, θα χάσει την μπάλα. Τέντζο, θα αποφύγει το αντιπάλο του Πολερέκα και δίσω πάνω τον Μάρκο Μιτσέλη. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ οι Sixers. Δεν θα μείνει άλλος χρόνος για το Θεσσαλονίκη. Για τους 86, συγγνώμη. Όλοι οι επίδεσεις ήταν για το Θεσσαλονίκη. Θα κάνει την επαναφορά. Θα βρει τον Παπαδόπουλο. Θα βγει ο Παντικάς από το σπίτι του Παπαδόπουλος. Μέχρι μέσα από στα έξω το Τέντζο στη διατρής. Άσοδος. 48-37 προηγούνται οι Sixers, οι οποίοι έκαναν ένα μικρό σέρι στην αρχή τη στήριξη περίοδου και κατάφεραν να διατηρήσει διαφορά.
μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο Crystal Sonic. Σάρα τα αποτελεσμένα στο σκορ. Την πρώτη επίθεση την έχουν οι 86ers. Με τον Μάρκο Μουτσέλη να πιέσει τον Παπαδόπουλο. Τον αποφεύγει. Παπαδόπουλος ελεύθερο τρίποντο. Θα στοχίσει. Την Παπαδόπουλο κατοχή περνάει στους Θεσσαλονίκς. Πάτε και θα πάρει την μπάλα από τον Τάσιο. Θα περάσει στο κέντρο. Καρακίτσα, Τέντζος. Δεν το παίζει άμυνα ο Παντελίδης. Θα πει πολύ ωραίο τον Βαδόπουλο, ο οποίος θα κλειστεί και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Βαδόπουλο. Δίκαιμα για δύο βολές. Κακό φάουλ τον Βαδόπουλο, είναι τεταρτό του. Θα στοχίσει πρώτη πολύ ο Βαδόπουλος. Ετοιμάζει να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει για μια κόρυπα του Παπαδημητρίου. Θα κατεβάσει λίγη μπάλα. Θα τη δώσει τώρα στον Παντελίδη. Αυτό στον Παπαδόπουλο. Μιτσέλη, θα στοχίσει. Παντελίδη, θα την πάμε για την Παπαδόπουλο. Βουτάσιο. Μαρτύρεται το άσκο στο φάουλ, διαφωνεί. Παρ' όλα αυτά, ζητήσει τόσες δύο βολές. Ο Παπαδημητρίου τώρα ετοιμάται να εκτελέσει τις βολές. Θα βγει ο Τάσος και θα πάρει θέση ο Τέγος για τους Θεσσαλονίκς. Θα ευστοχίσει τον βολή ο Παπαδημητρίου. Κλείσει δεύτερη και αμυντικό rebound για τους Θεσσαλονίκς. Ο Παπαδόπουλος μέχρι μέσα και δίνει το φάουλ από τον Παντελίδη. Επαναφορά του sideline. Θα πάρει την Παλατέντος, Καρακίτσας. Ο Παπαδόπουλος για τρεις, θα στοχίσει, τέμπερ φάουλ. Μπορούσε να σηκωθεί, δεν το έκανε, που Παπαδόπουλος τώρα. Θα βρει την κουτσιά του Πατήκα. Καρακίστα. Τέντζος, θα τρυπήσει την άμυνα, κάνε το όμορφο του Σέλτερμπα. Ο Παπαδόπουλος ηρεμεί το ρυθμό του Σέλτερ. Θα βρει πολύ έκανε του Παπαδημητρίου, ο οποίος θα χάσει κατοχή της μπάλας, αλλά η κατοχή μένει για τους 86ers από την baseline. Είναι παραφορά την κάνει ο Παντελίδης. Στη διαδίο θα στεχτήσει ο Μουτσέλης. Δεν θα στεχτήσει ο διαδίος. Θα κάνει το πίστη, θα κερδίσει το μπάλο, θα κερδίσει το μπάλο, θα κερδίσει το. Και έχουμε αλλαγές, θα μπει ο Καραγιάννης στη θέση του Παντελίδη για τους 86ers. 8,5 περίπου λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Καραγιάννη θα πάρει παρακάτω την άφηση του Παπαδόπουλο. Δεν κοιτάξα να πάρει την μπάλα. Ο Παπαδημητρίου θα βρει το κουτσέλι. Θα κλειστεί ένα από δύο, θα το αποφύγει, θα δεχτεί το μπλοκ. Το Τέντζος θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την μπάλα του Παπαδημητρίου. Μένει ο Τέντζος. Και δίνει τζάμπολο διαιτητής. Η κατοχή είναι για τους Θεσσαλονίκς. Πάλεψε ο Μάρκος Μιτσέλης και από τον Δημητρίου για να πάρει την μπάλα. Καρακίτσα τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον Μιτσέλη. Ο Παπαδόπουλος. Θα πατήσει δυνατά, θα στοχίσει. Καραγιάννης ο Ριβάου. Και ο Παπαδόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Παπαδόπουλος, παίρνει το πικέδο του Μιτσέλη, το σηματίζει στο στάρι και θα στοχίσει 50 δευτερόλεπτα. Μεγάλο τρίποντο του Παπαδόπουλο, δίνει μια ανάσα στην ομάδα του.
Dentro. Θα κερδίσει βάλω τον Παρνητρίου. Και επαναφορά του sideline. Δέντρο. Θα παίξει ο Σεντζονινό. Τον Παρνητρίου. Ο Βαδόπουλο. Σου για τρεις. Άστοχο. Κάτω γύρω περνάει στις Sixers. Μάρκος Μητσέλης. Κατεβάζει μπάλα. Πιέζει τον Καρακίτα. Περνάει το κέντρο. Θα δώσει τον Γιώργο Μητσέλη. Αυτό το τάξι να βρει έξω από τον Καραγιάννη. Και ο οποίος μπάλα θα φτάσει στα χέρια του. Αλλά θα δεχτεί την αλλίωση. Η κατοχή μένει για τους 86ers από την baseline. Μητσέλη, σου για δύο. Άστοχο. Τέτοιο το rebound. Θα περάσει το κέντρο. Θα βρει πολύ ωραία τον Πατήκα, αλλά έχει δοθεί φάουλ. Πέμπτο φάουλ Βαδόπουλου. Στην επαναφορά θα δω τον Πατήκα. Καρακίτσας. Ο Βαδόπουλος μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 52-39. Κατεβάζει την μπάλα μας Μητσέλη. Γιώργος Μητσέλη. Εδώ νούμερο 24 Καραγιάννη. Μετά την παρέμβαση του Πατήκα. Υπάρχει χρόνο για τους Θεσσαλονίκη να κάνουν την επιτροπή. Ο Βαδόπουλος μέχρι μέσα, Καρακίτσα. Τέγος, Τέντζος, για τρεις. 52-42. Τεχνική ποινή στον Τέντζο. Ο Φραγκίστη μας εκτελέσει πολύ. Φραγκίστη αστοχίσει, 53-42, ξανά διαφορά στους 11 πόντους. Επαναφορά την sideline. Ο Τέντζος, ο οποίος βγήκε και πήρε τη θέση του με το νούμερο 9, ο Τάσιος. Θα βρει τον Καραγιάννη. Ευνητικό φαουλ του Καραγιάννη. Πατήκε την παραφορά. Θα αφήσει τον Βαδόπουλο. Πατήκα. Ο Παδόπουλος θα πατήσει ένα τάσο για δύο, θα στοχίσει η Καραγιάννη. Τελικά. Καραγί. Παπαδημητρίου με την μπάλα. Θα βρει τον Γιώργο Μητσέλη. Ξανά Παπαδημητρίου που θα στοχίσει την παπή. Πατήκα σε φάου. Στο ερμηνευτιασμό του Θεσσαλονίκη του Παδόπουλος θα κερδίσει τον φάου τον Μάρκο Μητσέλη. Και το δικό μου να εκτελέσει δύο βολές. Θα στοχίσει η πρώτη βολή ο Παδόπουλος. Θα στοχίσει η δεύτερη, επιθετικό ριμπάντο του Τάσκου. Ο Παδόπουλος μέχρι μέσα, δύσκολο προσπάθεια, θα στοχίσει ο ίδιος ριμπάου. Λέγω, ο Παδόπουλος.
μέχρι μέσα, θα κάνει το λάθος. Ο Μάρκος θα πάρει την μπάλα, θα στοχίσει, θα δει το rebound. Παπαδόπουλος, Πατίκας, θα δεχτεί το μπλόκο, ήρθε rebound, θα στοχίσει και αμυστικό rebound του Τσέλη. Όποιος θα ψάξει ο Μαρκουτσέλη, αδρακλέζει ο Παπαδόπουλος. Έχει πάρει ένα τρελό. Πέμπτο φάουλ του Μουτσέλη. Πέμπτο φάουλ του Παπαδημητρίου, συγγνώμη, μέχρι του Μουτσέλη. Παπαδόπουλος τώρα στη γράμμη της φιλανθρωπίας. Θα στοχίσει προηγούμενο Παπαδόπουλος. Ο Μουτσέλης θα πάρει το επόμενο τον δεύτερο σημείο. Και κατοχή μένει για τους 86ers και έχουμε αλλαγή, θα πει ο τέντους θέση του Παπαδόπουλου. Νεονίδη, θα δώσει στον Μάρκο Μουτσέλη. Θα αποφύγει τον Καρακίτσα, θα ψάξει το φρακί. Βέβαια την μπάλα δύσκολο στο φρακί, άστοχο και αμυντικό ρυθμό. Από τον Κάσκο, πέφτει στον την μπάλα. Στην διατρίχα του Πατρίκα, άστοχο, φρακί και ρυθμό. Διαλεύασε την μπάλα. Σημεωνίδη, Καραγιάννης είναι μόνος του, θα το δοκιμάσει και θα τιμωρήσει την άμυνα. 50-62, 4 λεπτά για το φίλιο. Πατίκας, Τέντζος, δοκιμάσει να απαντήσει, άστοχος, Πατίκας από το rebound. Μέχρι μέσα Πατίκας, θα δεχτεί το μπλοκ από το Μισέλη και έχουμε αλλαγή. Θα μπει ο Παντελίδης στη θέση του Μάρκου Μουτσέλη. Πατίκας θα δώσει στον μπέκ του. Τέντζος θα κάνει βήματα. Φραγκής θα δώσει στον Παντελίδη. Καραγιάννης, Φραγκής είναι μόνος του. Θα πάρει το σκιά του Μουτσέλη. Πάθε στον πλάτη, Μουτσέλη στη διαδύο. Θα στοχίσει και από τον Κόρμπαν Πατίκα. Ο οποίος προσπαθεί να τρέξει τον εμφυδιασμό. Καραγίτσας. Θα κάνει βήματα. Θα τελείσει την μπάλα. Καραγιάννης. Ραγκής. Σημεωνίδης. Ζανμόρφου, Βελίτσα, καλή πάσα. Ο Καραγκίτσας θα την προλάβει. Και θα στην 12 από τη διαφορά. Παντελίδης. Θα δώσει Νεονίδη. Φραγκής. Πολύ ωραία σπί μου. Πολύ όμορφη πάση του Καραγιάννη. Θα στοχίσει αυτός όμως. Πατήκα σε rebound. Τρέχει τον ενδιασμό τώρα. Η Θεσσαλονίκη έχει κερδίσει το φάουλ από τον Γιώργο Μουτσέλη. Πατήκας τώρα στην πρώτη βολή. Θα εξοχίσει 56-45.
Φτάσει το 64-56, διαφορά στους 10. Θα βρει και ο Παπαδόπουλος στη θέση του Καρακίτσα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα. Φραγκής, θα δώσει τον Παπαδόπουλο. Ξανά Φραγκής, Μητσέλης, Καραγιάννης. Πάρα λίγο να κερδίσουμε πάλι και πέντρο. Μητσέλης με την μπάλα. Θα αφήσει ο Φραγκής. Μέχρι μέσα, θα βρει πολύ ώρα του Λονίδου που θα στοχίσει. Η μπάλα δεν έχει στεφάνι. Οπότε κατοχή περνάει τώρα για Θεσσαλονίκη. Στέγος. Θα αφήσει τον... Τραγκής, Μεωνίδης, Τραγκής σαν να μην πάλα. Τραγκής θα περάσει, Μεωνίδης ο Διατρής, θα απαντήσει 59-49, 1,5 του παιδιού, Τέντζος. Προσπαθεί να απαντήσει και θα καταφέρει 59-52. Φραγκής, θα βρει το Καραγιάννη. Ηρεμεί το ρυθμό, ελευθερία. Παντελίδης, ξανά Καραγιάννης. Θα δώσει το Φραγκής. Φραγκής θα κερδίσει το Φαλοδοτέντο. Δεν έχουν άλλο φάουλ να κάνουν οι Θεσσαλονίκη. Επαναφορά με τη sideline. Ένα και δύο για την λήξη του παιχνιδιού. Σημειονίδη θα κάνει την επαναφορά. Φραγκής. Θα κάνει λίγο τα πάνω στην κύριο Μητάσκου. Και έχουμε time out στην Θεσσαλονίκη. 59-52, ανώτητα για την λήξη του μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι, μετά το time out. Τελικά έκανα λάθος, έχουν να δώσουν άλλο ένα φάουλ η Θεσσαλονίκη. Ο Παπαδόπουλος τώρα με την μπάλα, μέχρι μέσα θα κάνει το λάθος, Φραγκής θα κλέψει. Θα δώσει στον Σιμεωνίδη. Και όπως έτσι θα πιάσει την μπάλα, πάντα τον Καραγιάννη. Καραγιάννης κερδίσει το φάουλ του Τάσκο. Τώρα δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλ στο Αλνίξ, όλα θα είναι βολές. 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. Θα γίνει αλλαγή, θα βγει ο Τάσκος και θα πάρει τη θέση του ο Τσούγκας. Σιμεωνίδης, Καραγιάννης. Θα δώσει την μπάλα στον Παντελίδη. Σημεωνίδη, δείτε πως θα αναστοχίσει. Παπαδόπουλος, ο Ριμπάου. Τον ενδιασμό τώρα η Θεσσαλονίκη. Θα χάσει μάλλον βραγή, αλλά θα την πάρει ο Τσούγκας. Τρίποντο, άστοχο. Προσπαθεί να τον προσπαθεί, κάτσε δεν θα τη φτάσει. Πως η ιδέα θέλω για τη λήξη του παιχνιδιού. Θα ήταν άλλο παιχνίδι, άμα έτσι ακούσε ο Θανάης Τέντζος. Παντελίδης. Καραγιάννης. Θα κάνει τρίπλα. Θα περάσει το κέντρο, προσπάθησε να κλέψει ο Τέγος, αλλά δεν τα κατάφερε. Η επαναφορά είναι για τους 86ers. Μουτσέλης, θα δώσει Σιμεωνίδη. Δεν θα κάνουν επίθεση οι 86ers, κρατάνε την μπάλα. Και έχουμε λήξη του παιχνιδιού. Τις Sixers Θεσσαλονίκη 59-52.
Καλό σας βράδυ.